Το μέλλον των παιδιών προσφύγων που βρέθηκαν στη Μόρια και σήμερα δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, αποφάσισαν να αναλάβουν από κοινού Γαλλία και Γερμανία μετά την Ευρωμεσογειακή διάσκεψη. Nous prendrons donc nos responsabilités en vous proposant de prendre en charge des mineurs non accompagnés en particulier. Und gleichzeitig habe ich den griechischen Ministerpräsidenten gefragt, was können wir helfen? Und seine Bitte war, dass wir insbesondere die Minderjährigen, die jetzt ja auch auf das griechische Festland gebracht wurden. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Ζε Χόφερ έδωσε λεπτομέρειες για την υποδοχή των 400 ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Πορτογαλία. Dieser Schritt jetzt mit den 400, wovon nach unserer Schätzung die 150 auf Deutschland entfallen werden. Μάλιστα, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει συμφωνία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποδοχή οικογενειών προσφύγων από Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ιταλία. Το ζήτημα κυριάρχησε και στη συνεδρίαση της Γερμανικής Βουλής. Zeigen Sie ein freundliches Gesicht. Handeln Sie jetzt, wo Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hat. Ich bitte Sie darum wegen der Kinder auf Lesbos. Την ίδια ώρα, ο φακός του CNN κατέγραφε δραματικές εικόνες από οικογένειες που έχουν βρει καταφύγιο σε νεκροταφείο κοντά στον καμένο καταβλισμό της Μόριας. Mariam and Matab, who with their family are now living among the dead. We lost everything, like clothes and medicine, my medicines, mother. Και όλα αυτά την ώρα που η Κομισιόν καλείται να λάβει άμεσα αποφάσεις ώστε να υπάρξει μια κοινή συντονισμένη πολιτική από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. I do think that we can present a holistic proposal that can get acceptance from all member states because it's really necessary.